Θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη αναφορά από μεριάς μου στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, με εστίαση λίγο περισσότερο εδώ στα τοπικά τεκτενόμενα. Πρώτα-πρώτα να επισημάνω το γεγονός των παλινοδιών όσον αφορά τις κεντρικές επιλογές της νέας διακυβέρνησης της χώρας, που μεταπίπτει από τη μια θέση στην άλλη και αλλάζει τακτικές από τη μια μέρα στην άλλη, γεγονός που καθιστά πρόδειλο το ότι δεν έχει κανένα απολύτως συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα διαχείρισης του προσφυγικού. Επίσης να επισημάνω ότι στο αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εξέλιξη του όλου προσφυγικού ζητήματος και κυρίως στα νησιά μας, έχει να κάνει βεβαίως και με τις τακτικές που είχε ακολουθήσει μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία, όντας στην αντιπολίτευση, που όπως φαίνεται υποδάβλιζε και προκαλούσε αυτά τα αντανακλαστικά των πολιτών, εκμεταλλευόμενοι υπαρκτά ζητήματα και αδυναμίας που υπήρχαν και προσπαθώντας να προσελκύσει ψηφοφόρους, ποντάροντας πάνω σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό. Και βεβαίως έσπηρε κεραυνούς και θερίζει αυτά τα οποία θερίζει σήμερα. Όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή τη στιγμή είναι τελείως εκτός ελέγχου το όλο θέμα. Οι βιάλα αυτή τη στιγμή συνοστίζονται υπερτετραπλάσιοι άνθρωποι από ό,τι τους προηγούμενους μήνες και καταρρύπτονται, θέλω να πω, ένα προς ένα όλα τα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το προσφυγικό. Πρώτο αφήγημα, το περίφημο θέμα της φύλαξης των σύνορων. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φύλαγε τα σύνορα και ο Τσίπρας έφερνε τους πρόσφυγες στο νησί μας και στα νησιά μας γενικότερα. Θέλω να σας επισημάνω ότι χθες ή προχθές η τελευταία άφιξη ανθρώπων έγινε λίγα μέτρα έξω, βορειότερα μάλλον, από το κεντρικό λιμάνι του νησιού μας. Λίγα μέτρα έξω από την Ιχθυόσκαλα. Ένας δεύτερος μύθος, το περίφημο αφήγημα ότι πρόκειται για μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό ζήτημα. Με επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της ΧΙΟΥ Σεπτεμβρίου του 19, το 85% των ανθρώπων που βρισκόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στο ΚΙΤ, το 85% επαναλαμβάνω, ήταν από χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, η Παλαιστίνη, το Κονγκό και η Σομαλία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε απόλυτη και ευκρινή εικόνα για το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές. Και όσον αφορά αυτές τις χώρες τελευταίες που ανέφερα της Αφρικής, να επισημάνω ότι εκεί μένονται πολύ σκληροί και αιματηροί εμφύλοι πόλεμοι και στις δύο χώρες, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας των πολεμικών σειράξεων που υπάρχουν εκεί. Καταρρύπτεται λοιπόν και το αφήγημα αυτό σε αυτό το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώνοντας, θέλω να επισημάνω το γεγονός της παντελούς έλλειψης διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος στο νησί μας, με κύρια ευθύνη του κυβερνητικού βουλευτή και υφυπουργού κυρίου Μηταράκη. Είναι απίστευτο το γεγονός και η ευκολία με την οποία αλλάζει θέσεις από τη μια εβδομάδα στην άλλη, εξαγγέλλοντας διάφορες εκδοχές λύσεων, σε εισαγωγικά, και βεβαίως επαναλαμβάνοντας σε μόνιμη βάση ότι άμεσα θα κλείσει τη βιάλη. Και θέλω να επισημάνω εδώ το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ψευδώς επικαλέστηκε το ότι θα μπορούσε και έχει συμφωνηθεί η μεταφορά κλειστών δομών
κοντά στο Πιτιός, γεγονός που διέψευσε, όπως ξέρετε όλοι σας, ξέρουμε όλοι μας, ο πάρεδρος του Πιτιούς. Επίσης να επισημάνω ότι ο κύριος Μηταράκης είχε πάρει μία πρωτοβουλία, όπως θυμάστε, αρχές του φθινοπόρου, ζητώντας μία κοινή συνάντηση των δύο βουλευτών, του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου, για την αντιμετώπιση, υποτίθεται, από κοινού και την προσέγγιση και αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος. Θέλω να πληροφορήσω και να υπενθυμίσω στον κύριο Μηταράκη ότι εμείς είχαμε τότε δηλώσει επιφυλάξεις για το ζήτημα ότι ενδεχομένως να αποτελεί άλλη μία επικοινωνιακό τύπου φούσκα η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποδείχτηκε πράγματι ότι είναι έτσι, μια και σήμερα, νομίζω ότι είναι 2 μήνες και κάτι μετά από την εξαγγελία αυτή, οι μηνιαίες συναντήσεις αυτές, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά άλλη συνάντηση. Ολοκληρώνοντας, θέλω να επισημάνω και τις σοβαρές ευθύνες που έχει η τοπική εκκλησία με την παντελή απουσία της στη συμβολή και στην ως όφιλε να κάνει στη συμβολή της αντιμετώπισης και της ανακούφισης των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα συζητήσουμε και το βράδυ αναλυτικότερα και βεβαίως στη συνέχεια αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι είπα το αυτονόητο. Η τοπική εκκλησία και για να είμαι πιο συγκεκριμένος ο επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας μας έχει πλουσιοπάροχα παράσχει συνεχείς μισανόδοξες και φοβικές διακηρύξεις εναντίον των πάντων, αλλά στην ουσία ουδέποτε συνέβαλε ουσιαστικά στο να μπορέσει να ανακουφίσει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εμπερίστατοι. Και δεν είμαι βέβαια εγώ αυτός ο οποίος θα του υποδείξω το καθήκον του ως ποιμενάρχη χριστιανού ορθόδοξου εδώ, αλλά νομίζω ότι η αποστολή του είναι άλλη και όχι αυτή.